Και νομίζω ότι είναι και η ώρα, και το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, σας το είχα πει τις προηγούμενες μέρες, ότι θέλουμε να αφιερώσουμε ένα μέρος της εκπομπής αυτής σε αυτό που λέμε παιδεία. Παιδεία στο Δήμο Ηρακλείου. Θα πιάσουμε πρώτο το Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω τους εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι η κυρία Μαρία Καλουδιώτη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Ηλία Λιγερού, Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες. Καλησπέρα και στο κοινό σας. Είναι η κυρία Διονυσία Παπαϊωάννη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Βασίλη Λαμπρινού, Δύναμη Πολιτών. Καλησπέρα και από μένα. Και ο κύριος Απόστολος Κλινάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη, Ηράκλειο 375. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Μιλάμε λοιπόν για την παιδεία. Και ξέρετε, και νομίζω ότι θα ξεκινήσω με την κυρία Παπαϊωάννου, και θα μου το επιτρέψετε, γιατί εκπροσωπεί και την παράταξη η οποία έχει αυτή την ώρα τα ενία της πόλης. Θα ξεκινήσω με έναν προβληματισμό, αν θέλετε, κυρία Παπαϊωάννου, ο οποίος λέει τι. Ακούμε στα Χανιά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή νέων σχολείων. Ακούμε στο Ρέθινο ότι την τελευταία θητεία ολοκληρώθηκαν νέα σχολεία, κτηριακά σχολεία στο Ρέθινο. Δεν υπάρχει κάποιο νέο τέτοιο για το Ηράκλειο. Είναι έτσι? Υπάρχει στο Δήμο Ηρακλείου μια σχολική στέγη η οποία είναι νέα ή τουλάχιστον είναι προγραμματισμένη να γίνει? Γιατί νομίζω, και θα συμφωνήσετε κι εσείς, χρειαζόμαστε νέα σχολική στέγη στο Ηράκλειο. Καταρχάς, να σας πω ότι για να γίνουν νέες σχολικές στέγες, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, πρώτα απ' όλα. Ο σχεδιασμός αυτός εδώ και 4 χρόνια γίνεται στο Δήμο Ηρακλείου, και φάνηκε αυτό με το στρατόπεδο Μπετινάκη, το οποίο πριν από λίγες μέρες ήρθε στα χέρια του Δήμου Ηρακλείου. Ήταν ένα πολύ θετικό γεγονός αυτό για τον Καρτερό, ο οποίος ζητούσε πολλά χρόνια σχολική στέγη. Θεωρούμε ότι σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί η Δύναμη Πολιτών, και θεωρώ ότι θα έρθουν και άλλα σχολεία, η ίδρυση και άλλων σχολείων στο μέλλον. Δηλαδή αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, το οποίο χρειάζεται ένα σχεδιασμό, και μην ξεχνάτε ότι είμαστε και σε μια εποχή η οποία έχει πάρα πολλά. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά θέματα, τόσο γραφειοκρατίας όσο και θέματα οικονομικά. Έτσι, είμαστε σε μια ακόμα κατάσταση κρίσης, όπως λένε όλοι. Άρα λέτε λοιπόν ότι έχει γίνει ο σχεδιασμός, έχει μπει η βάση, και περιμένουμε να φανούν και τα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια. Κυρία Καλουδιώτη, το δικό σας το σχόλιο πάνω σε αυτό? Το δικό μου το σχόλιο είναι, δεν ξέρω πόσα χρόνια μπορεί να πάρει ένας σχεδιασμός. Νομίζω ότι το πρόβλημα στο Δήμο Ηρακλείου είναι όχι αν στα μυαλά κάποιων ηθινόντων υπάρχει σχεδιασμός, αλλά κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και γρήγορα. Η άποψή μου είναι η εξής. Το στρατόπεδο Μπετινάκη, μιας και αναφέρθηκε, είναι αίτημα πολλών χρόνων, και κάποια στιγμή θα κατέληγε στο Δήμο Ηρακλείου. Το ζήτημα είναι αν ο Δήμος Ηρακλείου είναι έτοιμος να αξιοποιήσει για το σχολείο του Καρτερού αυτό το οικόπεδο, αν είναι έτοιμος να αξιοποιήσει το οικόπεδο το οποίο είναι και αιτείται το καλλιτεχνικό σχολείο στην Καζατζίδη, αν είναι έτοιμος να αξιοποιήσει οποιοδήποτε οικόπεδο στο οποίο ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης, έχει πει «φέρτε μου οικόπεδα και χτίζουμε». Αν είναι έτοιμος να αξιοποιήσει ο Δήμος μας το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στον παλιό Όσκα, αυτό που λέμε σχολικά κτίρια, στην ΚΤΙΠ, τις κτηριακές υπηρεσίες, βρίσκεται ένας κριτικός επικεφαλής. Και αν μπορούμε δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο, ακριβώς, να τον αξιοποιήσουμε, γιατί ξέρω ότι έχει κάνει πολλές επισκέψεις και στο Δήμο μας, και στο Ηράκλειο δηλαδή, που λέει «φέρτε μου προτάσεις να προχωρήσουμε με πράγματα». Ναι, το έχει πει και μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Ακριβώς, από εδώ τον παρακολούθησα. Κύριε Κλινάκη, είναι δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό? Ναι, η αλήθεια είναι ότι, και προς επίρροση των όσων είπε και η Μαρία, γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα στις κτηριακές υποδομές του νομού Ηρακλείου είναι πολύ σοβαρό. Και σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα, όπως θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω, ο σχεδιασμός που πρέπει να υπάρχει προκειμένου να μπει σε μια διαδικασία χρηματοδότησης, γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι το πώς θα χρηματοδοτήσει μια τέτοια πρωτοβουλία. Το πώς θα μπει σε μια διαδικασία, δηλαδή το να αγοράσεις καινούργια οικόπεδα. Υπάρχουν ήδη αρκετές προτάσεις. Συζητιόνται και στο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι ξέρω, και στην Κηπούπολη ένα οικόπεδο, και στην Αλικαρνασσό άλλο ένα. Να μπουν σε μια διαδικασία, δηλαδή τα οικόπεδα αυτά, να μπουν σε μια διαδικασία αγοράς, και πλέον να πεις ότι Δηλαδή να γίνει μια σοβαρή κίνηση στο κομμάτι αυτό και να πεις πλέον ότι μπαίνεις στη διαδικασία και ξεκινάς τη διαδικασία με τις μελέτες και παίρνεις την πρωτοβουλία, τέλος πάντων, την προτεραιότητα να εξασφαλίσεις τη χρηματοδότηση για να πεις ότι κατασκευάζεις νέα κτίρια. Δηλαδή, γενικότερα, η εμπειρία μου τέλος πάντων και η γνώση μου πάνω στα θέματα αυτά, επειδή τα διαχειρίζομαι αρκετά χρόνια και ως πρόεδρος των δασκάλων και αργότερα ως περιφερειακός διευθυντής, είναι ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι θέμα του πώς κινείσαι και αν πραγματικά θέλεις να επενδύσεις σε αυτό που λέμε αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και στον Δήμο Ηρακλείου. Να πας σε μια διαδικασία δηλαδή πρωτοβουλειών και ενεργειών, βάζοντας προτεραιότητες, από τη στιγμή που ξέρεις ότι το πρόβλημα που υφίσταται το κτηριακό, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρό το πάρα πρόβλημα. Πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρό. Αν μπούμε στη διαδικασία να αριθμίσουμε δηλαδή σχολικές μονάδες, δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, 35 νηπιαγωγεία τα οποία στεγάζονται σε ενοικιαζόμενες αίθουσες, σε μαγαζιά, σε αυλές άλλων δημοτικών σχολείων. Σε αυλές δημοτικών σχολείων, ναι, εντάξει. Τα οποία είναι ακατάλληλα εντελώς. Και τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα που δεν λύνονται τέλος πάντων με ένα απλό βάψιμο, μια απλή μετατροπή, μια απλή μεταποίηση την οποία μπορείς να κάνεις για να το λύσεις αυτό το θέμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η προσχολική αγωγή. Έχει θεσμοθετηθεί από πέρυσι η προνηπιακή ηλικία και δεν λειτουργεί. Ένας από τους δήμους που δεν λειτουργεί δηλαδή στην Κρήτη είναι και ο Δήμος Ηρακλείου και η αδυναμία είναι αυτή. Με ό,τι επακόλουθο μπορεί να έχει. Έχετε περάσει τώρα ήδη λοιπόν στα προβλήματα της υπάρχουσας σχολικής στέγης, των σχολείων που υπάρχουν. Και κυρία Παπαϊωάννη, καταλαβαίνω ότι θέλετε εσείς να κάνετε ένα σχόλιο, παρακαλώ, πάνω σε αυτό. Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για καινούργια κτίρια όταν τα παλαιά κτίρια μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 δεν είχαν πολεοδομική άδεια. Δηλαδή δεν είχαν άδεια για να γίνουν οι απαραίτητες μέσα μελέτες, είτε πυρόσβεσης, είτε άδειες. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για καινούργια κτίρια όταν υπήρχε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, το οποίο νομιμοποιήθηκαν τα κτίρια, τα σχολικά. Μετά από αυτό. Αναιρεί όμως αυτό το ότι μπορούσαν παράλληλα να προχωρούν διαδικασίες για την ανέγερση νέων. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, το οποίο άφηνε πίσω πολλά πράγματα στη σχολική στέγη και είναι θέμα ασφάλειας για τα παιδιά, και πρωτίστως είναι η ασφάλεια ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν, είναι δύο θέματα τα οποία σίγουρα μπορούν να πάνε παράλληλα, αλλά φροντίσανε, η δύναμη πολιτών φρόντισε αυτό το κομμάτι πρώτα απ' όλα και σίγουρα είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει και με άλλες παραμέτρους, οικονομικές, ας πούμε. Κυρία Παπαϊωάννου, εγώ και επειδή καταλαβαίνω και την αγωνία των τηλεθεατών και έχουμε πολλές φορές φιλοξενήσει εδώ πέρα και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Είστε ικανοποιημένοι εσείς, να το θέσω έτσι και με την ιδιότητα της εκπαιδευτικού, είστε ικανοποιημένοι με την εικόνα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, σε όλο το Δήμο Ηρακλείου, είτε πρόκειται για νηπιαγωγεία, είτε πρόκειται για παιδικούς σταθμούς, είτε πρόκειται για γυμνάσια, είτε πρόκειται για λύκεια. Είστε ικανοποιημένοι, γιατί την αγωνία των γονιών την ξέρετε κι εσείς πολύ καλά από πρώτο χέρι. Όχι απλά την ξέρω. Είμαι σε ένα σχολείο που η ίδια έχω παλέψει πάρα πολύ για την σχολική στέγη του σχολείου μου. Είμαι σε ένα ειδικό σχολείο, προέρχομαι από ένα ειδικό σχολείο. Είμαι αναπληρώτρια και αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο αλλάζω σχολική στέγη, οπότε γνωρίζω αρκετά τα θέματα τα οποία υπάρχουν στα σχολεία. Αυτό όμως το ζήτημα είναι ένα ζήτημα σχεδιασμού, σας ξαναλέω. Δεν μπορεί από τη μία μέρα, μέσα σε μία τετραετία, η οποία μην ξεχνάτε ότι υπήρχε μία διετία, τον περίφημο νόμο 2214, ας πούμε, στον οποίο δεν μπορούσαν να γίνουν κάποια έργα κατά τη διετία αυτή, γιατί υπήρχε αυτή η απαγόρευση τέλος πάντων με το Γενικά Ταμεία του Κράτους και όλο αυτό το οποίο συνέβη και το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι για 2 χρόνια δεν μπορούσε να γίνει ανάθεση έργων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα αυτά τα 2 χρόνια δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Την διετία που ακολούθησε, αυτό ήταν από το 2016 μέχρι το 2018, προσπαθήσανε να εντάξουν στο νέο ΕΣΠΑ πάρα πολλά κτίρια και να γίνουν πάρα πολλά πράγματα μετά από εκεί. Και ήδη υπήρχε έργο πάνω στα σχολικά κτίρια. Οτιδήποτε πάντως στα σχολικά κτίρια ζητήθηκε από τους διευθυντές, να είστε σίγουροι ότι ο κύριος Βλαχάκης το έκανε και με το παραπάνω. Δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα στις διάφορες εργασίες οι οποίες διτήθηκαν από τους διευθυντές και μάλιστα στο δικό μου το σχολείο συγκεκριμένα έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουν πράγματα. Τώρα, σίγουρα το κτίριο ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο όμως δεν είναι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν εξαρτάται μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κυρία Καλουδιώτη. Λοιπόν, με αφορμή αυτά που λέει η Διονυσία, γιατί είναι επακόλουθο φυσικό να μιλάμε για τον άνθρωπο που διοικεί αυτή τη στιγμή και να προσανατολίζουμε κάπως την κουβέντα και ανεξάρτητα σε κάποιο μέρος πρέπει να περάσουμε να δούμε και τι μπορεί να κάνει κάποιος από εμάς. Και βγαίνει και η πρότασή σας. Λοιπόν, βεβαίως, αυτό λέω. Πρώτα όμως θα κρίνουμε αυτό που συμβαίνει. Ο κύριος Βλαχάκης, λοιπόν, ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, από ένα σημείο και μετά, πριν ήταν η κυρία Καναβάκη, δεν διαχειρίζεται χρήματα που χρησιμοποιούν τα σχολεία για κτηριακές υποδομές. Διαχειρίζεται τα χρήματα της Σχολικής Επιτροπής, που αυτά πάνε για αναλώσιμα, για πετρέλαιο και. Αυτά τα διαχειρίζεται ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων. Δηλαδή όλα εκπορεύονται από την τεχνική υπηρεσία και από εκεί βγαίνουν και οι άδειες και η πυρόσβεση και η ασφάλεια των κτηρίων κλπ. Εσείς θεωρείτε ότι έχουν γίνει πράγματα, λοιπόν? Εγώ θεωρώ ότι σε αυτόν τον τομέα που λέω τώρα και καταλήγω, δεν έχουν γίνει σοβαρά πράγματα πλην κάποιων σχολείων, τα οποία εκ των πραγμάτων έπρεπε να γίνουν μελέτες για να πάρουν άδεια. Να σημειώσουμε ότι αυτό το κράτος εδώ και 40 χρόνια όλα τα κτίρια τα δημόσια δεν είχαν άδειες. Παράδειγμα, τα αθλητικά κέντρα, κανένα. Τα σχολεία, κανένα. Γιατί? Είτε γιατί τα παραλάμβαναν κάποιοι νωρίτερα από την ώρα που έπρεπε να το παραδώσει ο εργολάβος, είτε γινόταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα, να παραδίδεται νωρίτερα για να μπει η τοπική κοινωνία μέσα, και με όποιες ελλείψεις δεν παρελήφθη ποτέ, ακόμα και σύγχρονα σχολεία δεν είχαν παραληφθεί κανονικά. Από εκεί και πέρα έγιναν κάποιες μελέτες. Το πρόβλημα είναι το εξής που λέει η Διονυσία. 2 χρόνια μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος Σπίριτζη, που δεν ψηφίστηκε γιατί υπήρχε πρόβλημα οικονομικό στη χώρα. Ψηφίστηκε ο συγκεκριμένος νόμος γιατί έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Γιατί τα έργα, τα δημόσια, θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται, να αναρτώνται με συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί θα έπρεπε να μην υπάρχουν κάτω από το τραπέζι κάποια μίζες, ναι, κουλουπού που καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό το πράγμα μας έδινε το δικαίωμα, λοιπόν, αν μία διαχειριστική αρχή όπως είναι οι τεχνικές υπηρεσίες είχαν ως πρώτο σκοπό να φτιάξουν μελέτες για οποιοδήποτε ΕΣΠΑ. Για δεν έχουμε τέτοια πρόταση στο Δήμο Ηρακλείου για πρόγραμμα κάποιου σχολείου να χτιστεί σχολική στέγη, θα το είχαν έτοιμο σε 2 χρόνια. Βλέπετε ότι κάποια έργα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας, οι μελέτες τρέχουν πιο γρήγορα. Θα μου πείτε, κάποιος θα μου πει δεν είχαμε υπαλλήλους. Κάποιος θα μου πει έπρεπε να τρέξουν και άλλα πράγματα. Προφανώς. Και εκεί είναι η κριτική μεγάλη που μπορούμε να κάνουμε στην Δημοτική Αρχή για τον τρόπο που χειριζόταν ορισμένα ζητήματα. Δηλαδή, ο κύριος Βλαχάκης δεν είχε να κάνει αυτό το τομέα. Ο κύριος Βλαχάκης είχε αν θα παίρνει κομπιούτερ, αν θα παίρνει ένα διαδραστικό ή αν θα βάζει πετρέλαιο και χαρτί υγείας στα σχολεία. Ευθύνη της Δημαρχίας Τεχνικών Έργων, λέτε, προφανώς, για τις ή ό,τι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Είναι μια συνεργασία όμως των αντιδημάρχων μεταξύ τους. Εσείς θεωρείτε, κυρία Διονυσία, ότι έχει συνεργασία η αντιδημαρχία η μία με την άλλη ή οποιαδήποτε άλλη? Στο Δήμο, εγώ που ήμουνα και έκανα την κριτική και ήμουνα, σας πληροφορώ, εκτός από το διάστημα που έλειπα λόγω του ποδιού μου, μόνο αυτή τη συνεργασία δεν έλεγα μεταξύ αντιδημάρχων. Κυρία Καλουδιάτη, δεν συνεργόντουσαν οι αντιδήμαρχοι? Το κρίνει το κοινό. Αυτό. Να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού. Έχω αντικείσει τον κύριο Κλινάκη. Λίγο θέλω την δικιά του. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά θέλω να πω ότι, όπως ακούστηκε και προηγουμένως, το τι έχει γίνει, είτε αφορά την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είτε αφορά τη νέα Δημοτική Αρχή, αυτό θα κρυθεί από τους ίδιους πολίτες του Ηρακλείου. Αυτοί είναι που βιώνουν, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, από τη στιγμή που αναφερόμεθα στα θέματα της εκπαίδευσης και τις υποδομές που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να αμφισβητήσω κανένα στις καλές προθέσεις. Δεν μου αρέσει όμως σε καμία περίπτωση να επέρομαι για τα αυτονόητα, προκειμένου να μπορέσω να πω ότι ξέρεις κάτι, έκανα πράγματα. Δεν αμφισβητεί κανένας ότι υπήρξε χρηματοδότηση, ότι υπήρξε πετρέλαιο, ότι υπήρξαν κάποιες συντηρήσεις στα σχολεία. Από εκεί και πέρα όμως τι κάνεις και πώς προχωράς. Γι' αυτό μίλησα και προηγουμένως εγώ για ένα μακρόπνοο σχέδιο και όπως λέει και η Περιφέρεια, όπως λέει και ο Περιφερειάρχης, ότι φέρτε μου μελέτες για να εντάξω σχολεία. Ακόμα και μετά το 18, τέλος πάντων, που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, να εντάξουν σχολεία στο ΕΣΠΑ. Φτιάχνονται σχολεία στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Και στα Χανιά. Σας είπα, στα Χανιά είναι 8. Και στο Ηράκλειο. Τα έχω βρει. 8 νέα σχολεία στα Χανιά. Στο Δήμο Αλεβιζίου αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το πρώτο δημοτικό σχολείο Γαζίου. Ο Αποστόλης ξέρει τα ΣΔΙΤ. Συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Όπως έχουν γίνει. Τα περιβόητα ΣΔΙΤ, τα οποία αμφισβήτησαν αρκετοί και τέλος πάντων έχουν μπει στη ζωή μας έτσι τελείως, πώς και να το κάνουμε. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δηλαδή. Μια αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, θα έλεγα εγώ. Ακούω και διαβάζω τέλος πάντων για αποθεματικό το οποίο υπάρχει. Ένα μεγάλο ποσό το οποίο λιμνάζει μέσα στις τράπεζες. 50 και εκατομμύρια. Ή θα μπορούσε κάλλιστα να αποταθεί η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου μετά ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που υφίσταται στην κεντρική κυβέρνηση. Γιατί δεν γίνονται έργα, λεφτά υπάρχουν λοιπόν στον Δήμο Ηρακλείου. Προθέσεις δεν αμφισβητούμε σίγουρα. Να διεκδικήσουμε χρήματα από φορείς οι οποίοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ίδια διαδικασία. Όπως είναι το ΕΣΠΑ, όπως είναι τα ταμεία του ίδιου του Δήμου. Αλλά σας είπα, είναι θέμα πολιτικής και θέμα προτεραιοτήτων. Βάζω σε μια διαδικασία προτεραιότητας το να αναβαθμίσω αυτό που λέμε εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό για να εξασφαλίσω και την ασφάλεια για την οποία μίλησε η συναδέλφισά μου εδώ δίπλα. Έτσι. Γιατί το πρωταρχικό για η ασφάλεια των μαθητών, έτσι. Πώς να το πω, οι υγιεινές συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι. Και η ασφάλεια και η υγεία. Η δικιά σας η πρόταση, κύριε Κλινάκη, τι λέει λοιπόν για αυτό το κομμάτι? Πρόταση, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κάθε δημότης αυτή τη στιγμή που μας ακούει, ότι ενδεχομένως υπάρχουν παιδιά ή το ίδιο τα παιδιά δεν είναι. Κάνουν μάθημα ακόμα σε προκάτ αίθουσες. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να σπάσει την τηλεόραση και να μας πει: το παιδί μου κάνει μάθημα σε προκάτ αίθουσα. Η πρότασή σας. Αν ανατρέξουμε τα προηγούμενα χρόνια που εγώ θύτευσα στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή και συνεργάστηκα με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, θα δεις ότι παρά τις δυσκολίες, παρά την κρίση που υφίσταται τότε και συνεχίζει να υφίσταται η ελληνική κοινωνία, υπήρξαν κάποια έργα τα οποία ήρθαν και δημιουργήθηκαν μετά από πρωτοβουλίες και μετά από δραστικές ενέργειες, οι οποίες έγιναν από τη μεριά του Δήμου. Θα σας φέρω παράδειγμα το 10ο νηπιαγωγείο, το 6ο και 44 Δημοτικό Σχολείο, το 13 νηπιαγωγείο. Δηλαδή, φτιάχτηκαν η επέκταση του 10ου Γυμνασίου στη Γιόφυρο και ένα σωρό άλλα πράγματα, αρκετές συντηρήσεις σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, νηπιαγωγεία, όπως ήταν το 19 και το 55 νηπιαγωγείο, δηλαδή παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν και κόστησαν αρκετά χρήματα, αλλά υπήρξε η πρωτοβουλία από τη μεριά του Δήμου, των υπεύθυνων αντιδημάρχων τέλος πάντων και του ίδιου του Δημάρχου, να γίνουν πράγματα. Και πήγαμε λίγο μπροστά. Έτσι. Αυτό φαίνεται ότι αν ανατρέξουμε σε αυτό και πούμε σε μια διαδικασία ποια είναι η φιλοσοφία και η άποψη της Δημοτικής Παράταξης του κυρίου Κουράκη, στην οποία εγώ είμαι υποψήφιος μαζί με άλλους συνυποψηφίους μου, θα δείτε ότι υπάρχει και σχέδιο και πλάνο προκειμένου να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία υλοποίησης. Βέβαια, θα μου πεις, αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Γιατί με ρώτησαν και άλλοι δημοσιογράφοι και πότε θα γίνει αυτό, κύριε Κλινάκη. Παράδειγμα, πόσο γρήγορα μπορείς να λύσεις το θέμα της μεταστέγασης νηπιαγωγείων, τα οποία είναι σε ενοικιαζόμενα μαγαζιά και έδωσες. Δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη. Μπαίνεις όμως σε μια διαδικασία, αγοράς και στη συνέχεια μελετών, οι οποίες θα αρχίσουν να τρέχουν. Θα αρχίσουν να τρέχουν προκειμένου να κάνεις μεταστεγάσεις και να πεις ότι δημιουργείς ένα άλλο πλαίσιο και, άλλες υποδομές για να λειτουργήσει και η προσχολική αγωγή. Ή τέλος πάντων να μεταστεγάσεις, όπως είπε η συναδέλφισσα, το ΕΕΚ και το ειδικό ΕΠΑΛ στον Σταυρωμένο. Που το επισκέφτηκα και προχτές, έτσι. Και οι συνθήκες είναι πλέον χειρίστου είδους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπαιδευτικές συνθήκες. Κυρία Παπαϊωάννου. Απλά οι εποχές οι οποίες ο κύριος Κουράκης ήταν δήμαρχος, μην ξεχνάτε ότι ήταν οι λεγόμενες χρυσές εποχές. Αλίμονο αν εκείνη την εποχή δεν γινόταν έργα και δεν γινόταν καινούργια σχολεία. Μιλάμε σε εποχές τώρα capital controls, έτσι, να μην θυμίσω στον κόσμο πράγματα που πονάνε όλους. Πάνω σε αυτό όμως, εγώ ήθελα να τονίσω το κομμάτι το εκπαιδευτικό. Γιατί όλο λέγαμε για τη στέγαση, αλλά έχει γίνει ένα τεράστιο έργο, το οποίο έχει να κάνει με τεράστια πολιτιστική και καλλιτεχνική δράση μέσα στο Δήμο Ηρακλείου και αφορά το σχολείο, και αυτό το είδα σαν εκπαιδευτικός. Σας μιλάω τώρα καθαρά σαν εκπαιδευτικός. Ναι, το οποίο έχει το θέμα τώρα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν αλλάξει σε αυτή την οτροπία του Ηρακλειώτη. Έχουν μαζευτεί τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ, έχουν μαζέψει τα σχολεία και έχουν φτιαχτεί, έχουν οργανώσει το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Ηρακλείου, το οποίο τρίτη χρονιά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα γίνει και φέτος, γιατί τα παιδιά μας βρίσκουν καλλιτεχνική έκφραση μέσα από αυτό. Κατανοώ ότι λέτε για την καλλιτεχνική έκφραση, η οποία είναι απαραίτητη και συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Απλά θέλω, επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο στο κομμάτι της σχολικής στέγης. Και το λέω αυτό έχοντας καταγράψει και την αγωνία, ξαναλέγω, των γονιών, οι οποίοι έχουν περάσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καπετανάκιο. Ζω και εργάζομαι μέσα σε ένα τέτοιο σχολείο. Ξέρω, είστε και τρεις εκπαιδευτικοί και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Αν μη τι άλλο, η καθημερινότητά μου είναι μέσα σε λιώμενα. Αν μη τι άλλο, θέλω να γίνει αλλαγή σε όλο αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε. Αν μη τι άλλο, έχω παιδιά με ειδικές ανάγκες και δεν αμφισβητώ καθόλου τις προθέσεις και των συναδέλφων εδώ και γενικότερα την αγανάκτηση των γονιών, η οποία αυτή τη στιγμή τη βιώνω, σας λέω, καθημερινά. Και τη δική μου αγανάκτηση πλέον. Αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν πρώτον από τη μία μέρα στην άλλη και δεν μπορούν να γίνουν χωρίς ένα σχέδιο. Δεν μπορεί να γίνει μια υλοποίηση, δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα σχολείο, παραδείγματος χάρη, για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, χωρίς να υπάρχει μια σαφής δομή, χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο, χωρίς να υπάρχουν άδειες, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο οικόπεδο. Κυρία Παπαϊωάννου, θα τολμήσω να επιμείνω σε κάτι και επιμένω και για για τους συνομιλητές σας, όταν βλέπουμε ότι και ο Δήμος Μαλλιβιζίου, και ο Δήμος Χανίων, και ο Δήμος Ρεθύμνου προχωρούν νέα σχολεία στις ίδιες εποχές, στα χρόνια της κρίσης. Έχουν βρει χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε είναι ΣΔΙΤ, είτε δεν ξέρω ποιο άλλο πρόγραμμα μπορεί να είναι, δεν είμαι εγώ η αρμόδια για να το βρω. Αναρωτιέται κάποιος, γιατί δεν βλέπω το ίδιο και στο Δήμο του Ηρακλείου. Εκεί επιμένουμε και εκεί θέλω να μου απαντήσετε κι εσείς, γιατί και η κυρία Καλουδιώτη και η κυρία Κλινάκη θα κληθείτε, ή μάλλον ευελπιστείτε να αναλάβετε τα ενία αυτής της πόλης. Πώς λοιπόν θα δούμε νέα σχολεία, είναι το βασικό ερώτημα. Και θέλω πρώτα ένα σχόλιο από εσάς, κυρία Παπαϊωάννη, και μετά θα πάω στους συνομιλητές σας. Κοιτάξτε να δείτε. Το είπα και πριν, νομίζω. Οποιαδήποτε αρχή και να αναλάβει αυτή τη στιγμή το Δήμο Ηρακλείου, οποιαδήποτε παράταξη και να τον αναλάβει, θεωρώ ότι δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να φτιάξουμε ένα σχολείο κατάλληλα δομημένο, σας ξαναλέω, για παιδιά οποιαδήποτε ηλικίας και οποιαδήποτε, ας πούμε, και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα, σας το ξαναλέω, είναι ένα κομμάτι που με ευαισθητοποιεί πάρα πολύ, γιατί ανήκω σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή του Δημάρχου, του κυρίου Λαμπρινού, και ο κύριος Αναστασάκης δουλεύει πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο να χτιστούν, να φτιαχτούν. Δεν έχουν βρεθεί ακόμα τα κατάλληλα οικόπεδα, αλλά θεωρώ ότι στο μέλλον, και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δώσουμε και αυτή τη νέα απνοή και τη νέα όθηση στα πράγματα, στο να φτιαχτούν καινούργια σχολεία. Σίγουρα είναι από τις προτεραιότητες τις οποίες θέτουμε ως παράταξη, και πρώτα απ' όλα τα νέα άτομα της παράταξης, τα οποία μπαίνουμε εμείς σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Κλινάκη, Καπετανάκιο, τον έφερα και νωρίτερα. Πώς να το χαρακτηρίσει κανείς, μια μεγάλη πληγή για το Ηράκλειο? Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα? Δεν θέλω να γίνω τόσο αυστηρός και σκληρός, επειδή το βίωσα και εγώ όταν ήμουν περιφερειακό διευθυντής. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με το Καπετανάκιο. Νομίζω ότι την πιο σαφή απάντηση μπορεί να τη δώσει η Δημοτική Αρχή, που γνωρίζουν και πώς είναι οι διαδικασίες. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το Καπετανάκιο δεν έχει τελειώσει. Υπήρξαν κάποια χρονοδιαγράμματα για το πότε θα ολοκληρωθούν διαδικασίες που πήγαν από τον Οκτώβριο στο Φλεβάρι. Διάβαζα στα δελτία τύπου για κάποιες συναντήσεις οι οποίες έγιναν με τη Δημοτική Αρχή, το Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Καπετανάκιου. Σαφείς απαντήσεις δεν δόθηκαν. Ίσως ξέρει και η κυρία Καλουδιώτη να μας πει, που νομίζω ήταν και αυτή εκεί πέρα, αν δόθηκαν κάποιες σαφείς απαντήσεις. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα αυτή τη στιγμή, το Καπετανάκιο δεν λειτουργεί. Οι μαθητές δεν μπορούν να φοιτήσουν μέσα σε αυτό το σχολείο, όπως και σε πολλά άλλα κτίρια που συνεχίζουν να υφίσταται αρκετά προβλήματα. Το 53-54, το 21ο Δημοτικό Σχολείο στη Φορτέτσα, το 1ο Δημοτικό Σχολείο στο Μασταμπά και ένα σωρό άλλα. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να αντιπαρατεθώ με την Δημοτική Αρχή, γιατί εγώ πρεσβεύω κάτι άλλο για την άλλη Δημοτική Αρχή, αγνοώντας τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αμφισβητώ όμως το γεγονός ότι δεν υπήρχε οικονομική κρίση κατά την περίοδο του 2014 μέχρι τότε που θύτευε δήμαρχος ο κ. Κουράκης. Η κρίση οικονομική ξεκίνησε από το 2008. Επομένως, ήταν πολύ δύσκολες οι καταστάσεις και τότε. Υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες, δόθηκαν κάποιες λύσεις, προσπάθησε η Δημοτική Αρχή τότε και μπόρεσε και εξασφάλισε κάποια χρήματα, προχώρησε πιο δραστικά, πιο ενεργά και δημιούργησε μια διαφορετική συνθήκη για να δημιουργηθούν, για να φτιαχτούν κάποιες σχολικές μονάδες. Η δικιά μας πρόταση δεν έγκυται μόνο στο γεγονός ότι το πώς θα εξασφαλίσουμε οικόπεδα, νέες στηρικτηριακές υποδομές, θα αναβαθμίσουμε την προσχολική αγωγή στο Ηράκλειο. Είναι και στο ότι μπορούμε να εντάξουμε πάρα πολλά σχολεία σε νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των σχολείων, νέα υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία. Έτσι, το πώς θα δημιουργήσουμε δηλαδή άλλες συνθήκες. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν από τη στιγμή που έχεις, όπως είπα και προηγουμένως, εξασφαλίσει χρήματα. Έχεις βάλει ως πρώτη προτεραιότητα και ως πολιτική σου άποψη και θέση να ενισχύσεις την εκπαιδευτική διαδικασία στο Δήμο Ηρακλείου, που ξέρεις ότι υφίσταται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έτσι, και μπαίνεις στη διαδικασία και το εφαρμόζεις. Για το θέμα της προσχολικής αγωγής, να πούμε κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. 2.500 περίπου μαθητές προνηπιακής ηλικίας βρίσκονται έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Και με δεδομένο το γεγονός ότι δεν λειτουργεί ό,τι η προνηπιακή ηλικία, τα παιδιά αυτά βρίσκονται στα σπίτια τους. Προσχολική αγωγή ανοίξατε ένα άλλο θέμα. Αλλά η προνηπιακή ηλικία έρχεται να λύσει και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος ο Δήμος, που δεν μπορεί να λειτουργήσει προνηπιακούς σταθμούς, γιατί υπάρχει έλλειψη σε προσωπικό, γιατί υπάρχουν έλλειψη σε κτηριακές υποδομές. Θα μπορούσαν, κύριε Κλινάκη, τα παιδιά αυτά να είναι μέσα και να μην είναι έξω από τους παιδικούς? Σε αυτά τα κτίρια όχι. Δεν μπορεί να. Δεν αντέχει να σηκώσει, λοιπόν. Δεν αντέχουν να σηκώσουν. Δεν υπάρχουν χώροι. Όταν λέω δεν αντέχουν. Μιλάω για ένα αριθμό περίπου 2.500 μαθητών, μπορεί να είναι και πολύ περισσότεροι. Έτσι. Αυτοί οι μαθητές θα πρέπει να στεγαστούν, όπως είπαμε και προηγουμένως, βάσει του νόμου, σε κτηριακές υποδομές οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις. Ασφάλεια, υγιεινή. Κυρία Καλουδιώτη, γιατί έχουμε ανοίξει δύο διαφορετικά θέματα. Να ξεκινήσω από αυτό και να το κλείσω και να πω ότι ναι, μπορούν να μπουν οι μαθητές αυτοί μέσα. Εάν η Δημοτική Αρχή, που ευελπιστούμε να είμαστε εμείς, έχει όραμα και αναλαμβάνοντας το κόστος να πάρει από το αποθεματικό του Δήμου, που αυτή τη στιγμή είναι 52 εκατομμύρια περίπου, κάποιο ποσό να προκηρύξει έναν διαγωνισμό και να πει κάτω από αυτές τις συνθήκες πρέπει να γίνουν τα μαθήματα και να νοικιάσει τα κατάλληλα κτίρια αφού τα διαμορφώσει. Αφού τα διαμορφώσει. Είναι σύντομη διαδικασία, περίπου ενός έτους αυτή. Το δεύτερο πράγμα είναι να δούμε πού μπορούμε να χτίσουμε καινούργια κτίρια. Μπορούν να αποχαρακτηριστούν οικόπεδα. Εάν μπορούν να αποχαρακτηριστούν οικόπεδα από κάτι άλλο που είναι χαρακτηρισμένα, να ξεκινήσει απευθείας αυτή η ιστορία της μελέτης. Δεν μπορεί να κρατάει 5 χρόνια μια ιστορία μελέτης. Είπατε όμορους δήμους ή μέσα στην Κρήτη. Εγώ σας λέω, το προηγούμενο διάστημα επισκέφτηκα 2 σχολεία στην Αθήνα, τα οποία χτίστηκαν με ΣΔΙΤ. Τα 2 καλλιτεχνικά που πήγα. Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως, αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε λοιπόν τέτοια και προγράμματα και έχοντας και τον Περιφερειάρχη που μπορεί να χρηματοδοτήσει μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, έχοντας και τον κύριο πρόεδρο της κτηματικής υπηρεσίας, βεβαίως, μπορούμε να κάνουμε θαύματα αν θέλουμε. Το πρόβλημα είναι πόσο είναι πρώτης προτεραιότητας αυτό το πράγμα για κάθε δημοτική αρχή. Έλεγα κάπου σε κάποια συνάντηση, θέλαμε να κάνουμε Ολυμπιακούς το 2004 και κάναμε και χρεώθηκε η Ελλάδα πόσα δισεκατομμύρια για τους Ολυμπιακούς του 2004. Δεν θα μπορούσε να χρεωθεί η Ελλάδα για να φτιάξει σχολικά κτίρια. Είναι συνολικότερο αυτό το ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα γονιό. Από την άλλη πρέπει να επιλέξει ποιος είναι ο κατάλληλος δήμαρχος για να μπορεί να κάνει αυτές τα οράματά του πράξη. Το Καπετανάκιο, όπως και η οδός Ήδης, είναι με έναν εργολάβο που δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, λένε, ως Δημοτική Αρχή, και βάζει πάντα προσκόμματα και ξαναφέρνει παρατάσεις μες στο Δημοτικό Συμβούλιο και ξαναφέρνει παρατάσεις. Και τα παιδιά είναι πόσες μέρες κάναν καταλήψεις και χάσαν φέτος μάθημα. Δεν ευθύνεται η Δημοτική Αρχή για αυτά τα χαμένα μαθήματα του Καπετανάκιου συγκεκριμένα. Χρονοδιάγραμμα έχουμε, κυρία Καλουδιώτη, σε ό,τι έχει να κάνει με το Καπετανάκιο, έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο? Είχαν πει ότι θα παραδίδονταν το προηγούμενο φθινόπωρο, δηλαδή κάπου τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Αυτοί πάνε πίσω, ούτε τον επόμενο Σεπτέμβριο θα μπορούσαν να είναι. Δεν νομίζω δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν πάει με αυτούς τους ρυθμούς. Έχει η κυρία Παπαϊωάννη, πιστεύετε? Συν το γεγονός ότι είχαμε πόσες κακοτεχνίες και βάλανε νερά φέτος, ακόμα και το φτιαγμένο κομμάτι, το οποίο ήταν της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Έβαλε νερά το πρώτο γυμνάσιο και τρέχανε λίμνες. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα βλέπει ένας πολίτης. Νομίζω ότι είχε μια άποψη την προηγούμενη φορά, απέρριψε μια Δημοτική Αρχή, απογοητεύτηκε από την Δημοτική Αρχή, ας επιλέξει κάτι άλλο. Εγώ το προτείνω τον Ηλία Λιγερό και τους ενεργούς πολίτες. Κυρία Παπαϊωάννου, δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να ελέγξει τον εργολάβο. Αυτό ακούμε και λέει η κυρία Καλουδιώτη. Ακούστε λίγο. Το θέμα του Καπετανάκιου, επειδή το δούλεψα αρκετά και ως αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ, είναι ένα ζήτημα καταρχάς 10 χρόνων. Δεν είναι τωρινό. Το παραλάβαμε ως γιαπί στην κυριολεξία. Προχώρησε επειδή κάποιοι άνθρωποι βάλανε μπροστά όλο αυτό το πράγμα και ξεκίνησε από τη Δημοτική Αρχή. Ζητήθηκε από τη Δημοτική Αρχή τα παιδιά του σχολείου να μοιραστούν σε όμορα σχολεία ή διπλανά σχολεία, τέλος πάντων, του κέντρου του Ηρακλείου, για τη δική τους ασφάλεια, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό. Πρωτίστως ήταν η ασφάλεια των παιδιών. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Προτιμήσανε ο Σύλλογος των Διδασκόντων να μείνει στο σχολείο αυτό. Δηλαδή φταίνουν οι καθηγητές και οι γονείς. Παρακαλώ, θέλω να τελειώσω. Αλλά πρέπει να καταλάβω. Προτιμήσανε οι καθηγητές να μείνουν στο σχολείο αυτό. Από τη μία καταλαβαίνω ότι υπάρχουν οι συναισθηματικοί δεσμοί και οι δυσκολίες οι οποίες το να φύγεις από το σχολείο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, και τα παιδιά να χωριστούν και να σπάσουν σε άλλα σχολεία. Από την άλλη όμως έχουμε την ασφάλεια η οποία είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Έγινε όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Αυτό το οποίο με λυπεί, και σας το λέω και από τη θέση της Αντιπροέδρου της ΕΛΜΕ, είναι ότι χρησιμοποιούμε ως πρόσχημα και χρησιμοποιούμε κατά βάση τους μαθητές και τους γονείς για να περάσουμε κομματικές γραμμές, και αυτό σας το λέω με πάση συνείδηση του τι λέω αυτή τη στιγμή και εκ των έσω. Και το λέω αυτό στον κόσμο για να καταλάβει ότι τα παιδιά πολλές φορές δυστυχώς και το λέω με πολύ μεγάλη λύπη αυτό, χρησιμοποιούνται και οι γονείς για να περάσουν κομματικές γραμμές, οι οποίες είναι απαράδεκτες σε ένα χώρο, λέτε, τον οποίο είναι ο χώρος του σχολείου. Τους γονείς και τους μαθητές ενδεχομένως να αντιδρούν και να διαμαρτύρονται για την ολοκλήρωση του Καπετανάκιου, ότι οι πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται ενδεχομένως πίσω από τη διαμαρτυρία γιατί κάνουν των γονιών και των μαθητών. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα του Καπετανάκιου, σας είπα, μπήκε μπροστά και θα τελειώσει γιατί είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα λέει Ιούλιος του 2019. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει ακόμα Ιούλιο του 2019. Εντάξει, έχουν περάσει βέβαια άλλα χρονοδιαγράμματα, να σας πω την αλήθεια, κυρία Παπαϊωάννη, και είναι λογικό. Το χρονοδιάγραμμα του ΕΣΠΑ λέει συγκεκριμένη ημερομηνία. Άρα δεν υπάρχει θέμα χρονοδιαγράμματος. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο και από τους τρεις σας. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Κλινάκη. Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019, κύριε Κλινάκη. Επιλέγετε να βρίσκεστε στο πλευρό του Γιάννη Κουράκη. Γιατί να σας εμπιστευτεί λοιπόν ο κόσμος? Είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση, θα έλεγα, στην πορεία της καριέρας μου και της ζωής μου. Η επιλογή μου έγινε συνειδητά και απόλυτα με έναν άνθρωπο ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια άλλαξε την εικόνα του Ηρακλείου και το γνωρίζει ο Δημότης του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Είναι ο άνθρωπος που ήρθε και έδωσε νέα πνοή στο Ηράκλειο τις τρεις θητείες που υπηρέτησε τη θέση του Δημάρχου του Ηρακλείου. Νομίζω ότι πλέον ο ηρακλειώτικος λαός, οι πολίτες του Ηρακλείου μπαίνουν στην ίδια διαδικασία να κρίνουν, υπάρχουν και πραγμένα. Υπάρχει η προηγούμενη θητεία όλων των χρόνων με δήμαρχο τον κύριο Κουράκη. Υπάρχει η νυν θητεία με τη Δημοτική Αρχή που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Ως εκπαιδευτικός, ως πολίτης, ως άνθρωπος ο οποίος νοιάζομαι για τα κοινά, είναι για μένα πολύ μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω σε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύω σε αυτή την παράταξη και πιστεύω ότι θα είναι και η επόμενη Δημοτική Αρχή η οποία θα συνεχίσει το έργο που δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να αξιολογηθεί κατάλληλα και από τους Δημότες του Ηρακλείου. Κυρία Παπαϊωάννου, στον πλευρό του Βασίλη Λαμπρινού, εσείς γιατί? Είναι το ίδιο ερώτημα, είναι εκείνο. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Βασίλης ο Λαμπρινός είναι ένας χαρακτήρας ευθύς και χαμηλών τόνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται δουλειά από πίσω. Έχει με ένα πάρα πολύ δυνατό team ανθρώπων, με επιστημονική κατάρτιση, με ζωντάνια, με πολλή όρεξη, νέους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελα κι εγώ έτσι να βάλω το λιθαράκι μου και τις γνώσεις μου και την ευαισθησία μου πάνω στον τομέα της εκπαίδευσης για να βάλω κι εγώ έτσι ένα κομμάτι από το puzzle, όπως είπα, το οποίο puzzle είναι υψηλής ποιότητας άνθρωποι με τρομερή επιστημονική κατάρτιση, πολλές εργατόρες στην πλάτη και άνθρωποι με πολύ μεγάλη αίσθηση του τι κάνουν και το πώς το υλοποιούν, με όραμα και κυρίως με σχέδιο. Χωρίς σχέδιο, αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο ήταν χωρίς σχέδιο. Αυτοί οι άνθρωποι θέσανε τον πύχη ψηλά για μένα και θέλω να συνεχίσω αυτό το έργο με τον καλύτερο τρόπο και όπως μπορώ. Κυρία Καλουδιώτη, στο πλευρό του Ηλία Λιγερού, λοιπόν, εσείς, γιατί να σας εμπιστευτεί ο κόσμος? Στο πλευρό του Ηλία Λιγερού, με μια σειρά ενεργών πολιτών για ένα νέο Δήμο, και όταν εννοούμε νέο Δήμο, δεν εννοούμε να αλλάξει κτίριο, εννοούμε να έχει άλλες απόψεις, άλλες αρχές, αξίες, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ακόμα και τη δομή του Δήμου. Και το λέμε αυτό από αφορμή τα γεγονότα που συζητήσαμε προηγουμένως και τα κτηριακά και όλα τα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος από τους συμπολίτες μας. Εγώ εξακολουθώ να είμαι στο πλευρό του Ηλία του Λιγερού. Είμαστε μια παράταξη που είχαμε σαν 5 εκλεγμένοι. Δώσαμε τη μάχη μέσα από την αντιπολίτευση. Πολλές φορές βρεθήκαμε να είμαστε η κύρια αντιπολίτευση μέσα στο Δήμο με απόψεις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν κάναμε στήρα αντιπολίτευση ποτέ, ούτε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Δικαιωθήκαμε ακόμα και από προτάσεις που πήγαν και ήρθαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση για ζητήματα κυρίως έργων, που πάντα αυτό αποδεικνύει ότι είχαμε και ένα δίκιο και δεν το κάναμε για να το καρποθούμε, αλλά για να πάει μπροστά ο Δήμος. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή ο Ηρακλειώτης έχει ζήσει το παρελθόν, το απέρριψε, είδε το σήμερα και έχει απογοητευτεί, είναι καιρός να σκεφτεί ότι πρέπει να δοκιμάσει το καινούργιο και το καινούργιο είναι ο Ηλίας ο Λιγερός, ένας επιτυχημένος άνθρωπος στο χώρο του, επαγγελματίας, ο οποίος έχει να δώσει πάρα πολλά κυρίως στα ζητήματα που ταλανίζουν αυτή την πόλη χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την γόνιμη, θέλω να πιστεύω, συζήτηση, γιατί η παιδεία είναι κάτι στο οποίο χρειάζεται να επενδύσουμε, ακόμα και με τον προβληματισμό μας, για να εξάγουμε συμπεράσματα και ενδεχομένως και δράσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Παιδεία είναι τα πάντα. Η παιδεία είναι τα πάντα. Θα συμφωνήσω, κυρία Καλουδιώτη. Θα συμφωνήσω. Παιδεία είναι υπόθεση όλων μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.